Αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 173. Είναι από το Δευτερονόμιο, το πρώτο κεφάλαιο και το 18 εδάφιο. Σελίδα 173, Δευτερονόμιο, πρώτο κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Και προσέταξα εις εσάς κατά των καιρών εκείνων πάντα όσα έπρεπε να πράττετε. Και σκοθέντες από Χορίβ, διαπεράσαμε πάσαν την έρημον την μεγάλην και φοβεράν εκείνην, την οποίαν είδετε οδηπορούντες προς το όρος των Αμοραίων, καθώς ο Κύριος ο Θεός ημών προσέταξε μας και ήλθομεν έως Κάδης Βαρνή. Και είπα προς εσάς, έλθετε εις ο όρος των Αμοραίων, το οποίον δίδει εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών. Ιδού, Κύριος ο Θεός σου παρέδωκε την γη εμπροσθέν σου, ανάβα κυριεύσον, καθώς ελάλησε προσέ Κύριος ο Θεός των πατέρων σου, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις. Και ήλθετε προς εμέ πάντες ημείς και είπετε ας αποστείλωμεν άνδρας έμπροσθεν ημών και ας κατασκοπεύσω συν εις ημάς την γην και ας απαγγείλωση προς ημάς την οδόν διείς πρέπει να αναβόμεν και τας πόλεις τας οποίας πρέπει να υπάγομεν. Και ήρεσεν σε μέ ο λόγος και έλαβον εξ ημών 12 άνδρα ένα κατά την φυλήν και στραφέντες ανέβησαν εις το όρος και ήλθαν μέχρι της φάραγγος Εσχόλ και κατασκόπευσαν αυτήν. Και λαβώντες τα σχήρας αυτών εκ των καρπών της γης έφεραν προς ημάς και απήγγειλαν προς ημάς λέγοντες «Καλή είναι η γη την οποία Κύριος ο Θεός ημών δίδει εις ημάς». Αλλά εσείς δεν θελήσατε να ανέβετε, αλλά υπηθήσατε εις την προσταγήν Κυρίου του Θεού σας και εγωγήσατε εις τα σκηνά σας λέγοντες «Επειδή εμείς ημάς ο Κύριος εξέβαλε ημάς εκ της γης Αιγύπτου για να παραδώσει ημάς την χείρα των Αμοραίων ώστε να εξελοθρευθόμεν και που ανεβαίνομεν ημείς». Οι αδελφοί ημών εδηλίασαν την καρδία ημών λέγοντες «Ο λαός είναι μεγαλύτερος και υψηλότερος ημών, επόλης μεγάλε και τετυχισμένε έως του ουρανού, αλλά και ιούς των Ανακίμ είδομεν εκεί». Εγώ δε είπα προς εσάς, μη τρομάξετε, μη φοβηθείτε από αυτόν. Κύριος ο Θεός σας, ώστις προπορεύετε μπροστές σας, αυτός θέλει πολεμήσει υπέρ ημών. Κατά πάντα όσα έκαμε υπέρ ημών εν Αιγύπτο, ενώπιον των οφθαλμών ημών, και εν Τιρερήμο, όπου είδε στην Ιτρόπη Κύριος ο Θεός σου σε εβάστασε, καθώς βαστάζει άνθρωπος των ιών αυτού, κατά πάσαν την οδόν την οποία περιπατήσατε, έως σου ήλθετε εις τούτον των τόπων. Κατά τούτο όμως δεν επιστέψατε εις Κύριον τον Θεό σας, ώστε εις προεπορεύετο έμπροσθέν σας σε την οδό, για να σας βρίσκει τόπον στρατοπεδεύσεως την μεν ημέρα διαπυρός, την διαναδεικνύει σε εσάς την οδόν καθήν έπρεπε να βαδίζετε, την δε ημέρα διανεφέλης. Και ήκουσε ο Κύριος την φωνήν το λόγο σας και οργίστη και όμωσε λέγον ουδείς εκ των ανθρώπων τούτων της κακής ταύτης γενεάς θέλει ειδή την γην την καλήν την οποία νόμωσα να δώσω εις τους πατέρας σας. Εκτός Χάλεφ Ιού του Ιεφωνή ούτως θέλει ειδή αυτήν και στούτον θέλω δώσει την γην στην οποία επάτησε και στους ιούς αυτού και ούτως, διότι ούτως εντελώς οικολούθησε τον Κύριον. Και κατ' εμού εθυμώθη ο Κύριος δια σας λέγον ουδέ εσύ θέλεις εισέλθει εκεί. Ιησούς ο Υιός του Ναβί, ο παριστάμενος ενώπιόν σου, ούτως θέλει εισέλθει εκεί. Ενίσχυσον αυτόν, διότι αυτός θέλει κληροδοτήσει αυτήν εις τον Ισραήλ. Και τα παιδεία σας, τα οποία ελέγεται ότι θέλουσι γίνει λάφυρον, και οι ιοί σας, ήτινε στην σήμερον δεν γνωρίζουσιν καλών ή κακών. Αυτοί θέλουσιν εισέλθει εκεί, και εις αυτούς θέλω δώσει αυτήν, και αυτή θέλει ουσί κληρονομήσει αυτήν. Σεις όμως επιστρέψατε και υπάγετε εις την έρημον κατά την οδόν της ερυθράς θαλάσσης, διότι απεκρίθητε και είπητε προς εμέ, ημαρτήσαμεν εις τον Κύριον, εμείς θέλουμε αναβεί και πολεμήσει κατά πάντα όσα προσέταξε μας Κύριος ο Θεός ημών. Και ζωσθέντες έκαστος τα πολεμικά όπλα αυτού, είστε προπετείς να ανεβείτε εις το όρος. Και είπε Κύριος προς εμέ, υπέρ προς αυτούς, μη ανεβείτε, μη δε πολεμήστε, διότι εγώ δεν είμαι εν μέσω ημών, δια να μη συντριφθείτε έμπροσθεν τον εχθρό σας. Ούτως ελάλησα προς εσές και δεν εισηκούσατε, αλλά επιθύσατε στην προσταγήν του Κυρίου και θρασινόμενοι ανέβητε εις το όρος.
Και εξήλθον οι Αμοραίοι κατοικούντες εν το όριο εκείνο, η συνάντηση ημών και κατεδίωξαν ημάς, καθώς κάμνουσιν εμέλησε και επάταξαν ημάς εν Σιήρ έως Ορμά. Τότε επιστρέψατε, σε κλάψατε ενώπιον του Κυρίου, αλλά ο Κύριος δεν σήκουσε τη φωνή ημών, ουδέ έδωκε εις ημάς ακρόασιν και εμείνατε εν κάθης ημέρας πολλάς, όσας δίποτε ημέρας εμείνατε. Αμήν. Το ζήτημα στη ζωή των χριστιανών, στη ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή της οικογένειας των χριστιανών, είναι να φροντίζουμε ο Θεός να είναι μαζί μας. Και ο Θεός είναι μαζί μας όταν και μόνο όταν εμείς είμαστε μαζί με το Θεό. Και πάρα πολύ εύκολα φεύγει ο Θεός, όπως και πάρα πολύ εύκολα έρχεται ο Θεός στη ζωή μας. Ιδιαιτέρως δε στην Καινή Διαθήκη, που εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, και μάλιστα ο Θεός λέγει ότι αν δύο ή τρεις συναχθώσει εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσα σε αυτούς. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολο ο Θεός να είναι μαζί μας, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι και πάρα πολύ εύκολο ο Θεός να φύγει από μας. Και η ευκολία αυτή ή η αιτία του πράγματος αυτού είναι όχι μόνο η πίστη μας, ότι, που είναι αναγκαία, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο αληθινός Θεός, ο Θεός ήλθε εν σαρκή. Όχι μόνο η πίστη μας ότι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες μας και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας. Αυτά είναι απαραίτητα, γιατί έτσι, εάν κάποιος λέγει ο Λόγος του Θεού, πιστέψει με την καρδιά του ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ανεστήθη από τον Πατέρα Θεό και ομολογήσει με το στόμα του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, τότε σώζεται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή σώθηκες θα είναι πάντοτε ο Θεός μαζί σου. Το κρίσιμο σημείο και το μυστικό μέσα από το Λόγο του Θεού είναι να ακολουθούμε εντελώς τον Κύριο. Τι θα πει να ακολουθούμε εντελώς τον Χριστό, τον Κύριο, τον Θεό? Είναι να πιστεύουμε όχι μόνο στην ύπαρξή Του, να εμπιστευόμεθα το Λόγο Του και να υπακούμε, να υποτασσόμεθα στο Λόγο Του. Αυτό είναι το τόσο εύκολο για να είναι ο Θεός μαζί μας, αλλά και το τόσο εύκολο αρνητικά για να φεύγει ο Θεός από κοντά μας. Ο λαός Ισραήλ της εποχής εκείνης, λαός Θεού εκλεκτός, ένας πραγματικά λαός τον οποίον όχι μόνο εξέλεξε ο Θεός, δημιούργησε ο Θεός μέσα από το Λόγο Του πραγματικά τον άνθρωπο, τον αγαπητό του Θεού, όπως περιγράφει ο Λόγος του Θεού, και πρέπει να το διαβάσω, ότι φίλος του Θεού ονομάστηκε ο Αβραάμ μόνο και μόνο επειδή όταν του είπε ο Θεός «έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εγώ θα σε οδηγήσω εκεί που πρέπει να πας και εκεί θα σε ευλογήσω. Εγώ θα ευλογώ τους ευλογούντασε και θα καταρώ με τους καταρωμένους». Και τον έκανε και πατέρα πολλών εθνών και πατέρα πίστεως, και εν το σπέρματί του που δεν είναι άλλο παρά ο Ιησούς Χριστός ευλογήθηκαν όλα τα έθνη. Ένας λαός λοιπόν πραγματικά εκείνη την εποχή εκλεκτός και μοναδικός ενώπιον του Θεού. Και όταν ο Θεός ασχολείται με έναν άνθρωπο, προσδιορίζει ακριβώς και την οδόν την οποία πρέπει να περπατάει, διδάσκει και την οδόν την οποία πρέπει να περπατάει, αποκαλύπτει τα πάντα στον άνθρωπο του Θεού, τα πάντα αποκαλύπτει ο Θεός και τον συνετίζει και τον συμβουλεύει και τον προστατεύει
Και ένα πράγμα θέλει ο Θεός από το λαό του και από τον άνθρωπο του Θεού. Να τον ακολουθεί εντελώς. Και επαναλαμβάνω, το να ακολουθούμε εντελώς το Θεό δεν σημαίνει τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Εμπιστευόμεθα την αγάπη του, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Εμπιστευόμεθα το λόγο του, γιατί ο λόγος του είναι η απόλυτη αλήθεια, με αποτέλεσμα. Και επειδή πιστεύουμε, εμπιστευόμεθα και υπακούμε, υποτασσόμεθα και περπατάμε ακριβώς στα ίχνη του Χριστού, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες που ζούμε και βιώνουμε τους καιρούς, τους κακούς, τις οδύνες της εγκυμονούσης, όπως μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, και δεν έχουμε καμία αμφιβολία περί τούτου, γιατί είπαμε ότι ο Θεός τα πάντα τα περιγράφει μέσα στο Λόγο Του, ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Όμως, πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, εμπιστευόμεθα τον Θεό, το ερώτημα είναι υπακούμε, ποτασσόμεθα. Εδώ λοιπόν ο λαός Ισραήλ, με θαυμάσιο τρόπο, κατά τον προφητικό λόγο και με τον Μωυσή, τον δούλο του, τον εκλεκτό, που ο Θεός τον εξέλεξε, τον εκπαίδευσε 40 χρόνια στην Αίγυπτο, 40 χρόνια στην έρημο, 40 χρόνια στην Αίγυπτο με εξουσία, στην σοφία της Αιγύπτου, 40 χρόνια στην Αίγυπτο ταπείνωση έως εδάφους, καθώς έβοσκε ο Υιός της θυγατρός του Φαραώ πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ, και 40 χρόνια τον χρησιμοποίησε πλέον απόλυτα κατηρτισμένο και εκπαιδευμένο, ένδοξα. Τον χρησιμοποίησε και έβγαλε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο με θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία, και αφού έδωσε σε αυτόν και τον νόμο του, τον έφερε μέσα σε λίγες μέρες στην γη Κάδης Βαρνή, δηλαδή έξω από τη γη της επαγγελίας. Και εκεί του υποσχέθηκε ο Θεός με τον προφητικό του λόγο, γιατί ο προφητικός λόγος του Θεού στην πραγματικότητα είναι επαγγελίες και υποσχέσεις, «Ήσελθε και εγώ θα στη χαρίσω τη γη της επαγγελίας, γη ρέουσα γάλα και μέλι». Και ο λαός Ισραήλ, θα έλεγα σωστά φερόμενος, απέστειλε και 12 κατασκόπους για να δούνε τη γη της επαγγελίας, την είδαν, θαύμασαν, ήταν πραγματικά τελείως διαφορετικός ο τόπος από αυτό το οποίο ζούσαν, μέχρι τότε ο λαός και στην Αίγυπτο και πριν, είναι μία γη ποτιζόμενη από τον ουρανό, μία γη ρέουσα γάλα και μέλι. Όμως, ενώ ο Θεός τους είπε «Εισέλθετε, σας χαρίζω τη γη αυτή», οι 12 κατάσκοποι ήλθαν, φανέρωσαν ότι είναι πραγματικά τελείως διαφορετικός τόπος από αυτόν που ξέρανε, τελείως διαφορετική ζωή, πραγματικά μέσα στην παρουσία του Θεού και στην ευλογία του Θεού, τους είπαν και πράγματα που δεν έπρεπε να πούνε. Ότι δύσκολο είναι να περπατήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δύσκολο είναι. Και το κακό είναι αυτό, όταν επέστρεψαν στις σκηνές τους, άρχισαν την κουβέντα, ήρθε ο εχθρός με τους διαλογισμούς και λέει η Γραφή, αλλά δεν θελήσατε τελικά να ακούσετε, να υπακούσετε στο Λόγο του Θεού για να ανεβείτε στη γη, αλλά εγωγήσατε στις σκηνές σας. Αδερφοί, να προσέξουμε στο σπίτι μας πώς μιλάμε. Γιατί εκεί γίνεται η μεγάλη ζημιά και η μεγάλη ευλογία. Η μεγάλη ζημιά και η μεγάλη ευλογία γίνεται μέσα στο σπίτι μας. Εκεί που δεν μας βλέπει κανείς, εκεί που δεν μας ακούει κανείς και εκεί που νομίζουμε ότι μπορούμε να λέμε, να σκεφτόμαστε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εκεί που μόνο ο Θεός μας ακούει. Και αν το πω πιο απλά και πιο καθαρά, να προσέχουμε τι γίνεται στην καρδιά μας. Τι διαλογισμοί ανεβαίνουν στην καρδιά μας. Τι σκέψεις ανεβαίνουν στην καρδιά μας. Πού θα μας οδηγήσουνε. Αυτό που σκέφτεσαι,
αυτό που κουβεντιάζεις μέσα στο σπίτι σου, αυτό που κουβεντιάζεις στο σκοτάδι, να σκέφτεσαι πάντοτε, σε οδηγεί σε πίστη ή σε απιστία. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Σε οδηγεί σε υπακοή ή σε απίθεια. Όλο το μυστικό για να περπατήσουμε στην οδόν της ευλογίας είναι όταν σκέφτεσαι, έλεγξε τη σκέψη σου. Όταν κουβεντιάζεις κρυφά, άκουσε με προσοχή τι λες και διάκρινε. Πρέπει να έχουμε διάκριση. Δοκίμασε τι είναι αυτά που λες. Εάν αυτά που λες είναι λόγια πίστεως, δόξασε το Θεό, θα σε ευλογήσει πολύ ο Θεός. Αν αυτά τα οποία σκέφτεσαι, λες με την καρδιά σου, με τον εαυτό σου, με το κοντινό σου, με την κοντινή σου, είναι λόγια απιστίας, έχασες την παρουσία του Θεού. Και αν δεν την έχασες αμέσως, θα τη χάσεις σε λίγο. Όλο το μυστικό εκεί είναι. Όλο το μυστικό. Τι διαλογίζεσαι. Διαλογίζεσαι με αγαθοσύνη, με πίστη, με αγάπη και με ελπίδα, ή διαλογίζεσαι με πονηριά, με απιστία, με απελπισία. Τόσο εύκολα μπορώ να διακρίνω το παρόν μου, το άμεσο μέλλον μου και το αιώνιο μέλλον μου. Τόσο εύκολα. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού ή ο Λόγος του Θεού λέγει με μεγάλη επιμονή: «Με τα πάσης φυλάξεως Υιέ μου, φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου». Ξανά λοιπόν, πώς σκέφτεσαι? Με εμπιστοσύνη στο Θεό? Με αγάπη? Με ελπίδα στο Χριστό? Ή με απιστία στο Λόγο του Θεού? Με πονηριά? Με έλλειψη αγάπης? Και με απελπισία? Ο χριστιανός δεν είναι ποτέ απελπισμένος. Ξέρετε γιατί? Γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να σου πει «Μη φοβού, μόνο πίστευε, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου και να σε ελευθερώνει». Μόνο ο Θεός. Και αν ο Θεός είναι μαζί μας, λέει ο Λόγος του Θεού, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Αν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ποιος μπορεί να είναι καθημών? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, και είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί σε μερικά πράγματα, υπάλληλοι ημών δεν είναι αντίον ανθρώπων. Μην τα βάζεις με τους ανθρώπους. Ασήμαντοι είμαστε όλοι. Και αυτοί και εσύ και εγώ και όλοι μας. Υπάλληλοι ημών δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος. Αλλά να ξέρεις ότι εκείνη τη στιγμή σε πολεμάει. Η μάχη μας είναι εναντίον στα σαρχάς, στα εξουσίας, στους κοσμοκράτορες, στους σκότους του αιώνος τούτου και στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίης. Αυτός μάχεται. Και πώς μάχεται? Με βέλη πεπειρωμένα να γκρεμίσει την πίστη σου, να χάσεις την ελπίδα σου, να χάσεις την αγάπη σου, να χάσεις τον Χριστό. Δεν είναι, αδερφοί, να παίζουμε, αλλά ούτε με επιπολαιότητα να αφήνουμε την καρδιά μας και το μυαλό μας, την καρδιά μας να διαλογίζεται και το μυαλό μας να σκέφτεται, και μάλιστα και οι άνθρωποι ακόμη μέσα στην άγνοια τους έχουν καταλάβει κάτι και λένε να σκέφτεσαι θετικά. Δεν είναι και τόσο αληθινά αυτά που λένε, αλλά έχουν κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και αυτά που λένε οι άνθρωποι, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι είναι σοφότεροι του κόσμου τούτου, λέει ο Λόγος του Θεού, σοφότεροι από τους ιούς της Βασιλείας. Μην αφήνεις, αδελφέ μου, το διάβολο
παρόλο που δεν βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις ίσως και δεν πιστεύεις ότι αυτός είναι, μην τον αφήνεις να χαλάει την καρδιά σου. Αυτός είναι. Μόνο ο διάβολος προσπαθεί να χαλάσει την καρδιά σου. Γιατί? Πρώτον, γιατί είναι ενάντιος του Θεού, Σατάν. Δεύτερον, γιατί είναι ο κατηγορών ημάς, τους αδελφούς ημών, στο Θεό ημέρα και νύχτα. Μετά είναι ο συκοφάντης, ο ψεύτης απαρχής. Είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Ο αγώνας του είναι να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και ποιος είναι εκλεκτός στα μάτια του διαβόλου και στα μάτια του Θεού? Ο αναγεννημένος. Ο άνθρωπος που επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού και τον ευλόγησε ο Θεός. Ο άνθρωπος τον οποίον ο Χριστός, όπως λέγει η Γραφή, προσθέτει καθημέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Δεν καταλάβαινα μέχρι τώρα ποιος είναι ο αγώνας ο καλός που έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Πολλά μπορώ να πω. Αλλά ο σημαντικότερος αγώνας που έχουμε να κάνουμε είναι, αδερφοί αγαπητοί, αυτό που λέει και το ξαναδιαβάζω ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους. «Το λοιπόν, αδελφοί, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού, ενδύθετε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου». Δηλαδή, μεθοδεύεται την πλάνη, γιατί ζητάει να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς, μεθοδεύεται την πλάνη να πλανήσει ποιον? Την καρδιά σου. Γιατί από την καρδιά σου προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Αν καταφέρει με τα βέλη του τα πεπειρωμένα να χτυπήσει την καρδιά σου, να πάψεις να αγαπάς, να πάψεις να έχεις την αγαθοσύνη και την αλήθεια του Θεού, να πάψεις να ελπίζεις τον παντοδύναμο Θεό. Αν καταφέρει και χάσει και εξαφανίσει την πίστη σου και πλημμυρίσει την καρδιά σου η απιστία, τότε ο κόσμος όλος κείται εν το πονηρό και άρχον και Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος και Σατανάς. Γι' αυτό ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Γι' αυτό έξω οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι, αγριεμένοι, φοβισμένοι, τρομοκρατημένοι. Γιατί βλέπουν να έρχονται κακά. Γιατί στην Εκκλησία υπάρχει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Γιατί βλέπουμε να έρχονται καλά. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Μέσα στους καιρούς κακού, τους κακούς, καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός για τον κάθε έναν ξεχωριστά. Μόνο, όπως λέει ο Θεός, μη τρομάξετε και μη φοβηθείτε από αυτούς. Γιατί? Γιατί Κύριος ο Θεός σας, ακούστε αδερφοί, είναι προσωπικός λόγος και θέλω, αν έχετε την καλοσύνη και να με βοηθήσει και ο Θεός, να τον πιστέψετε ότι είναι προσωπικός τον κάθε έναν από εμάς. Το ξαναδιαβάζω, κοιτάξτε το και από μέσα, είναι το 29 εδάφιο. Όλο το μήνυμα αυτό είναι. Εγώ δεν είπα προς εσάς, μη τρομάξετε, μη δε φοβηθείτε από όλα αυτά τα οποία ακούτε και βλέπετε. Γιατί? Γιατί Κύριος ο Θεός σας, ως τις προπορεύετε μπροστά σας, αυτός θα πολεμήσει υπέρ ημών με ύψιλον. Κατά πάντα όσα έκανε υπέρ ημών μέχρι τώρα και σας έβγαλε από τον κόσμο και σας έφερε στη γη της επαγγελίας και καθ' όλα όσα έπραξε στην έρημο, γιατί περάσαμε και έρημο και περνάμε και έρημο, και είδες με ποιο τρόπο ο Κύριος ο Θεός σου σε εβάστασε, καθώς βαστάζει άνθρωπος των ιών αυτού. Έτσι σε βαστάζει ο Θεός. Όπως ο πατέρας βαστάζει το γιο του. Το μικρό, δεν μιλάμε το μεγάλο που έχει μεγαλώσει, αλλά πώς βαστάζουμε, πώς βαστάζαμε όσοι είμαστε μεγάλοι, πώς βαστάζετε όταν τώρα που είσαστε νέοι, όσοι είσαστε νέοι το γιο σας. Έτσι ακριβώς και πολύ καλύτερα σας βαστάζει ο Θεός. Το πιστεύεις, αδερφέ? Είναι πολύ σημαντικό να το πιστέψουμε. Γιατί? Καθώς βαστάζει άνθρωπος τον Υιόν αυτού,
κατά πάσαν την οδόν την οποία περπατήσατε και θα συνεχίζετε να περπατάτε. Αδερφοί, ο Θεός δεν είναι ένας Θεός μακράν. Είναι πατέρα σου. Γιατί δέχθηκες τον Ιησού Χριστό. Όσοι δέχτησαν τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα, φίλο, Κύριο, Θεό, λυτρωτή, σε αυτούς ο Θεός δίνει εξουσία να ονομαστούν και να γίνουν τέκνα Θεού. Ξέρετε τι θα πει τέκνο Θεού? Το παιδί μου στο σπίτι μου είχε απόλυτη εξουσία όταν ήταν στο σπίτι μου. Τώρα μεγαλώσανε. Είχε το δωμάτιό του, είχε... Και το σημαντικότερο, ό,τι χρειαζότανε, έρχονταν σε μένα. Πήγαινε σε σένα. Πατέρα, θέλω, και ήθελε πολλά. Και εγώ όλα του τα έκανα. Εγώ έλεγα στο σπίτι μου, δεν σας χαλάω κανένα χατήρι. Γιατί το έλεγα αυτό? Δεν το έλεγα επειδή ήμουν καλός, αλλά γιατί ήξερα ότι ο Θεός έλεγε, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Δεν μας χαλάει χατήρι. Το ξέρετε, δεν μας χαλάει χατήρι. Σήμερα δεν μας χαλάει χατήρι. Δεν θα μας χαλάει χατήρι. Και όσο τα πράγματα θα γίνονται πιο δύσκολα, τόσο πιο κοντά μας θα είναι ο πατέρας μας. Γιατί όταν τα πράγματα είναι καλά, το παιδί τα αφήνεις και μόνο του. Μέσα στο σπίτι δεν το φροντίζεις, λες τι θα πάθει. Στην αυλή σου δεν το φροντίζεις, τι θα πάθει. Το κοιτάς, μην πέσει, αλλά δεν παθαίνει τίποτα. Όταν βγαίνεις όμως έξω στον κόσμο, λες, hey, κοντά μου, από τα χέρια μου. Όταν παίρνω εγώ το Δημητράκι και πηγαίνουμε και να κάνουμε ποδήλα, του λέω, θα προσέχεις να με βλέπεις και να σε βλέπω. Τα μάτια μου είναι ανοιχτά. Πίνω καφέ, αλλά κοιτάω γύρω-γύρω. Γιατί είναι παιδί. Και τα είπα σήμερα. Λέω, Κύριε, έτσι με προσέχεις και εμένα. Στα δύσκολα πιο πολύ με προσέχει. Στα δύσκολα πιο πολύ σε προσέχει ο πατέρας. Γι' αυτό μη φοβάσαι, μην τρομάζεις. Πρόσεχε όμως. Γιατί? Εις τούτο όμως εσείς, λέει, δεν πιστέψατε. Γιατί δεν πιστέψατε? Δεν πιστέψατε στις Κύριον τον Θεό σας για τρεις λόγους. Πρώτον, αν και προπορευόταν μπροστά σας στην οδόν και το είδατε, αν και ήταν μπροστά σας και είναι μαζί μας ο Θεός και το βλέπουμε και φροντίζει να βρίσκει τόπο στρατοπεδεύσεως την μεν νύχτα διαπυρός για να βλέπετε, δεν μας αφήνει στο σκοτάδι, τη δε ημέρα νεφέλη για να σκεπάζει από τον καύσωνα του ηλίου. Δηλαδή, και να μην έχεις σκοτάδι, να βλέπεις που πατάς, που ζεις, πώς περπατάς, αλλά και να με σε καίει ο ήλιος, έβαζε ένα σύννεφο. Μόνο που εσείς είπατε, και εδώ τώρα είναι ο κίνδυνος, αδερφοί. Διαβάζω από το 28 εδάφιο. Πού ανεβαίνουμε εμείς? Καρδία, οι αδελφοί μόνο εδηλίασαν την καρδία μας λέγοντες πρώτον. Ο λαός είναι μεγαλύτερος και υψηλότερος ημών. Δηλαδή τα προβλήματα είναι πολύ πιο μεγάλα για να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μην το πεις αυτό ποτέ. Ο Θεός είναι πιο μεγάλος από τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι πιο μεγάλα από σένα. Αλλά ο Θεός δια του Ιησού Χριστού είναι πιο μεγάλος από τα προβλήματα. Δεύτερον, οι πόλεις, οι εχθρικές, είναι μεγάλες και τετυχισμένες σαν μέχρι τον ουρανό. Δεν μπορούμε εμείς να φτάσουμε εκεί. Αδερφοί, τα τείχη, τα ψηλά και τα μεγάλα, για τον Κύριο είναι κάνει και γκρεμίζονται. Θυμάμαι μια φορά μου είχε δείξει μια ώρα σε ένα φόβο μεγάλο που είχα χρόνια όταν είχα πρωτοπιστέψει. Στεκόμουν μπροστά σε ένα μεγάλο βουνό, το οποίο ήταν βρώμικο, ήταν από μπάζα το βουνό. Και εγώ έπρεπε να περάσω απέναντι. Κοιτάω με ψηλό, πολύ μεγάλο, δεν το βλέπω, δεν έφτανα. Κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά, τεράστιο. Και αποφασίζω να αρχίζω να σκαρφαλώσω. Σκαρφάλωσα λίγο, έπεσα. Και είπα τώρα, και στάθηκα, θυμάμαι, έβλεπα τον εαυτό μου. Το ζούσα, αλλά και από μακριά έβλεπα τον εαυτό μου. Ταυτόχρονα, ενώ το ζούσα και το έβλεπα όπως εσείς, αλλά ταυτόχρονα έβλεπα και τον εαυτό μου. Και βλέπω τον εαυτό μου τόσο δά μικρούλι, μπροστά σε ένα απέραντο βουνό. Και σηκώνω τα χέρια μου και λέω, Κύριε, βοήθησέ με. Τι μπορεί να κάνει? Και ξαφνικά βλέπω μια χερούκλα και κάνει έτσι.
και όλο το βουνό το βγάζει και μου λέει προχώρα τώρα. Καταλάβατε τι κάνει ο Θεός. Καταλάβατε τη χερούκλα του Κυρίου μας. Έχει μια χερούκλα που αν δεν τη δεις δεν μπορείς να καταλάβεις τι σου λέω. Ένα χέρι που δεν αντιστέκεται τίποτα. Όταν ο Πέτρος, ενώ κοπηλατούσανε σε καιρούς ενάντιους και δεν προχωρούσανε καθόλου, αλλά ο Κύριος είπε πηγαίνετε και αυτοί προχωρούσαν, κοπηλατούσαν, δεν καταφέρναν τίποτα. Σε λίγο βλέπουν τον Χριστό να περπατάει πάνω στα κύματα. Ο Πέτρος χάρηκε. Λέει, Κύριε, αν είσαι εσύ, πες μου να περπατήσω κι εγώ στα κύματα. Και αρχίζει και περπατάει. Και ξαφνικά βλέπει ένα κύμα μεγάλο, φοβάται, αυτό είναι το μήνυμα. Και αρχίζει να βουλιάζει. Και λέει ο λόγος του Θεού, και απλώς σας λέει την χείρα, τον έπιασε και τον έβαλε μέσα στο πλοίο. Μα τι χέρι είναι αυτό που έχει ο Θεός. Το εμπιστεύεσαι, αδερφοί. Τι χέρι είναι αυτό που έχει. Η χείρ του Κυρίου, η παντοδύναμη, η χείρη κρατεά του Κυρίου. Ο βραχίωνας, ο εξαπλωμένος του Κυρίου. Με ένα τέτοιο Κύριο, να φοβάσαι και να τρομάζεις. Ο Κύριος έρχεται, αδερφοί, για να μας ευλογήσει. Θα σας πω και μια ιστορία. Τώρα, πριν τρεις Κυριακές περίπου, αφού ετοιμάστηκα, ντύθηκα και ήμουν έτοιμος να φύγω, έρχεται η Άννα και μου λέει, Γιώργο μου, πώς κάνουμε κανένα λάθος? Λέω, τι λάθος να κάνουμε, Άνιό μου? Μου λέει, που λέμε ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει, ο Κύριος έρχεται, θα γίνει αζωπήρος, θα γίνει και έρθει ξαφνικά η αρπαγή και χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Της λέω, Άννα μου, αφού είναι γραμμένο. Μετά αλλάξαμε κουβέντα και έφυγα. Έρχομαι κάτω στο κατώι. Κάθομαι στο τραπέζι και έρχεται ένας άλλος πιο άπιστος από τη γυναίκα μου. Δεν λέω το όνομά του για να μην τον εξουθενήσετε. Λοιπόν, κάθεται δίπλα μου και τον ακούω με έκπληξη να μου λέει τα ίδια. Άδερφε, μήπως κάνουμε λάθος. Εκεί εγώ τρόμαξα. Μήπως κάνουμε λάθος. Και να μου λέει ακριβώς τα λόγια της Άννας. Τα χάσα. Εκείνη τη στιγμή με συγχωρείτε, με πιάνει η επιθυμία να πάω στην τουαλέτα. Ξαφνική, λέω, περίμενε, Μιχάλη, να πάω στην τουαλέτα. Μη φύγει. Τόπα. Σας παρακαλώ, μην τον εξουθενήσετε μόνο. Τι ας κάνω. Είμαι και 70 χρονών, βλέπεις. Λοιπόν, φεύγω και πηγαίνω στην τουαλέτα. Με το που μπαίνω στην τουαλέτα και ανοίγω την πόρτα, ο Κύριος μπροστά μου. Και μου λέει, εξάπαντος θα γίνει τις έσχατες ημέρες αναζωπήρωση μεγάλη, γιατί είναι γραμμένο ότι ο οίκος μου πρέπει να γεμιστεί. Ούτε ευχαρίστησα, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω κι αν πήγε, έφυγα, τρεχά, αλλά έλα εδώ, τώρα το είπα. Έλα εδώ, Μιχάλη, να σου πω. Έρχεται ο Μιχάλης, λέω, τώρα πιστεύεις? Μου λέει, πιστεύω τώρα, μην είναι γραμμένο. Ο οίκος μου θέλει γεμιστεί. Όμως μετά έρχεται και μου λέει, που δεν το ξέρει ο Μιχάλης και δεν το ξέρει κανείς, ο οίκος μου θα γεμιστεί. Λέω, ο οίκος. Ο οίκος μου είναι η Εκκλησία του Θεού. Αμήν, λέω, το γράφει. Αλλά ποια Εκκλησία? Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αυτός είναι ο οίκος του Θεού που θα γεμιστεί. Όλοι οι άλλοι οίκοι θα αδειάζουν, αδερφοί. Θα αδειάζουν. Ο οίκος που είναι στήλος και το εδραίωμα της αληθείας είναι η Εκκλησία του Θεού, είναι ο οίκος του Θεού που ο Θεός θα τη γεμίζει. Αλλά ο οίκος του Θεού είναι πρώτα πρώτα η καρδιά μας. Να είναι στηριγμένη στο Λόγο του Θεού, στην αλήθεια του Θεού. Η οικογένειά μας να είναι στηριγμένη στο Λόγο του Θεού, στην αλήθεια του Θεού. Η Εκκλησία που υπηρετούμε. Και αν βλέπουμε κάτι ότι δεν τα λέμε καλά ο ένας με τον άλλον, θα διορθωνόμαστε. Και το λέω άλλη μια φορά. Εάν βλέπετε κάτι που δεν είναι καλό, γράψτε στο σε ένα χαρτί, γιατί πρέπει να διορθώνουμε τα ελείποντα μέσα στον οίκον του Θεού.
Πρέπει πραγματικά η τοπική αυτή εκκλησία και όλες οι εκκλησίες, αλλά εμείς εργαζόμαστε εδώ, η τοπική αυτή εκκλησία να είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας, για να είναι οίκος Θεού και αν το γεμίσει ο Θεός. Δεν θέλω να αδειάζει η οικογένειά μου. Θέλω να γεμίζει η οικογένειά μου. Δεν θέλω να αδειάζει η ζωή μου. Θέλω να γεμίζει η ζωή μου. Δεν θέλω να αδειάζει η εκκλησία που υπηρετούμε. Θέλω να γεμίζει. Και όλα αυτά που εξαρτώνται, να είναι ο Θεός μαζί μας. Μη φοβάσαι που είναι ψηλοί και ανακοίμοι άνθρωποι. Μη φοβάσαι τις πόλεις, τις τετυχισμένες με ψηλά τείχη. Να ελπίζεις στη χερούκλα του Κυρίου, στον εξυπλωμένο βραχίωνα του Κυρίου, στην κρατεά χείρα του Θεού. Αυτοί απήθησαν, δεν υπάκουσαν και τα χάσαν όλα. Τώρα ξέρετε τι έπαθαν αυτοί. 40 χρόνια γυρίζουν γύρω-γύρω, στην έρημο. 11 μέρες ήτανε από την Αίγυπτο στην Καδής Βαρνή και μια μέρα να εισέλθουν μέσα. 40 χρόνια γυρίζαν γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και δεν κατάφεραν τίποτα, μέχρι που πέθανε η γενεά η άπιστος, αφήσανε τα κόκαλά τους στην έρημο και μείνανε 2 άνθρωποι μόνο που ακολούθησαν εντελώς τον Κύριο, γιατί είχαν άλλο πνεύμα. Ο Χάλεφ και ο Ιησούς του Ναβί. Ούτε και ο Μωυσής δεν εισήλθε. Ούτε και ο Μωυσής. Και ο Θεός λέει και θύμωσε και με μένα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Μετά είπανε, τώρα πάμε να πολεμήσουμε. Τώρα είναι αργά. Προσέξτε, αδερφοί. Κάποια στιγμή η μακροθυμία του Θεού τελειώνει. Θα έρθει στιγμή ο Θεός να μας φυλάει, ποτέ να μην έρθει. Για κάποιους ο Θεός θα πει, τώρα είναι αργά. Ο Θεός να μας φυλάει. Και αυτό γίνεται σε πολλές περιστάσεις της ζωής μας. Μα και στην προσωπική μας ζωή, μα και στην οικογενειακή μας ζωή, μα και στην επαγγελματική μας ζωή, μα και στην εκκλησιαστική μας ζωή, μα και στην είσοδό μας και στην έξοδό μας. Η μακροθυμία του Θεού έχει όρια. Σου λέει κάντο, κάντο, αδερφέ. Και δεν υπάρχει αμφιβολία σου, θα το κάνεις, θα το κάνεις, έτσι θα στο δείξει. Πώς? Πρώτον μέσα από το λόγο του. Ύστερα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ύστερα με τη μαρτυρία του Κυρίου μέσα στο λαό του Θεού. Γι' αυτό δεν αποφασίζουμε μόνοι μας. Μάρτης μου είναι ο Θεός ότι δεν είχα πάρει καμία απόφαση μόνος μου. Έπαιρνα την οικογένεια και τα 4 παιδιά γονατίζαμε και τι θα κάνουμε εδώ. Και ο Θεός μας έδινε απάντηση με τον Ήπιο. Τότε η Αλεξία ήταν μικρούλα. Και περίμενα να ακούσω όλους έναν έναν τι θα πούνε. Και ο Θεός έδινε βεβαιότητα. Δεν θα σ' αφήσει ο Θεός σε εκκρεμότητα. Μάλιστα να το πω πιο γραφικά. Δεν θα σ' αφήσει σε αμηχανία ο Θεός. Ο Θεός θα είναι μαζί σου. Μόνο μη χάσει την πίστη σου. Μη χάσει την αγάπη σου. Μη χάσει την ελπίδα σου. Πρόσεχε, μην πλανηθείς. Αμήν.